Χαίρομαι που είμαι κριτικός και όπου σταθώ το λέω. Με ματινάδες τραγουδώ, με ματινάδες κλαίω. Με ματινάδα ο κριτικός το καλημέρα λέει και με τις ματινάδες του στη ζήση αναπνέει. Ματινάδα, μαντεύω και άδω, μαντεύω και τραγουδώ, δηλαδή εκφράζομαι. Είναι η μία εκδοχή της ετυμολογίας της λέξης. Δεύτερη εκδοχή, το ιταλικό ματινάτα που είναι το πρωινό ερωτικό τραγούδι. Υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή ότι πιθανό να προέρχεται από το μαντάτο, γιατί δεν είναι τίποτε άλλο η ματινάδα παρά ένα μαντάτο της καρδιάς. Η ματινάδα αποτελεί, ας πούμε, την βασική αισθητική μονάδα του δημοτικού τραγουδιού. Αποτελείται από ένα δίστιχο, από 2-15 σύλλαβους στίχους ιαμβικούς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ρυθμικό κυμάτισμα της ελληνικής γλώσσας και την έκταση μιας ανθρώπινης αναπνοής. Έτσι, ταιριάζουν πάρα πολύ με τον προφορικό λόγο. Έχουν αυτή την άνεση του προφορικού λόγου. Επιπλέον, έχουν ένα πλαίσιο έκτασης, το οποίο βοηθά το λαϊκό ποιητή να συμπυκνώσει ελλειπτικά την ιδέα του, έτσι ώστε να πετύχει ένα πυκνό ποιητικό αποτέλεσμα. Η ματινάδα σημαίνει έκφραση ψυχής. Είναι νέφαρα που είναι στον ουρανό. Δεν ξέρω πότε θα βροντίξουν και πότε θα στρέψουν. Ανά πάση στιγμή που βγαίνει η ματινάδα πρέπει να είναι με το στυρό και το χαρτί. Και δεν ξέρει πότε θα πάρει την εντολή να γράψει. Η ψυχή δεν φαίνεται. Δίνει όμως, έχει όμως φωνή που μας λέει πιάσει το στρώει το πολύ γιατί ήρθε η ματινάδα. Δεν περνά λοιπόν η μέρα που ο κριτικός να μην εκφραστεί με ματινάδα. Δεν περνά στιγμή της ζωής του που να μην την μετατρέψει σε ματινάδα. Έχει γίνει πια καθημερινό του βίωμα, καθημερινή του έγνοια. Γιατί η ματινάδα μπορεί να γράψει ο καθαΐς. Οι ματινάδες δάσκαλο μου δε σκολιό δε θένε. Μανού να τσιπέραματα και χίλι να τσιλένε. Ματινάδα μπορεί να πει, έλεγε ο αγρότης, ο παλιός, ο Ρεσπέρης, μέσα στην κούραση της δουλειάς του, μια ματινάδα τον αναντράνιζε, του δίνε δύναμη να συνεχίσει. Ματινάδα στοχαζόταν και ο βοσκός στα όρη για να συνεχίσει το υπόλοιπο της ημέρας του. Ματινάδα αυτοσχεδίαζε ο βοσκός όταν έβλεπε μια τρυφερή στιγμή ανάμεσα στο κουράδι του, στο κοπάδι του. Ματινάδα και ο ψαράς ανάμεσα στους αφρούς των κυμάτων και της ακρογιαλιάς. Ο καθαΐς μπορεί να γράψει ματινάδα, μπορεί να εκφράσει, να εκφραστεί με ματινάδα. 11 χρονών έφυγα και πήγα στα Ουζά, στη Σταζά, στέγης που είχε ο πατέρας μου το πιο κάτω, λέγεται Σπαθαριά. Όλη μου η ζωή μετά τον Ευωσκός. Έτσι ανακάλυψα στα όρια ότι υπάρχει ο έρωτας, υπάρχει η αγάπη, υπάρχει η μοναξά, υπάρχει ο πόνος, υπάρχει η φύση, υπάρχει η ζωή. Όλα αυτά τα είχα μέσα μου. Η πρώτη ματινάδα που έβγαλα ήταν η ξεύτιση, η αγάπη μας σαν τον παλιό να ζουέστη. Και από τον τοίχο της καρδιάς έβαλε αρχή και πέφτει. Τότε ανακάλυψα ότι είχα μέσα ένα ηφαίστειο ματινάδων και το ευτύχημα είναι που ξέσπασε σε θενόξο. Και το έμαθα κι εγώ. Ήμουν πολύ τυχερός. Πώς να ξεχάσω τις εποχές αυτές που έβγαινα τη ματινάδα και δεν είχα στυλό. Την έγραφα στην πέτρα, στην άλλη πέτρα και το διάβρο έβγαινα και πήγαινα στο σημείο αυτό και την έγραφα στο χαρτί. Thank you.
η γνήσια μαντινάδα, η κριτική μαντινάδα πρέπει μόλις βγει από τα χείλη του μαντιναδολόγου, πρέπει να μυρίζει Κρήτη, πρέπει να μοσκομυρίζει Κρήτη, πρέπει να βροντοφωνάζει, να τελαλίζει ότι εγώ είμαι μαντινάδα κριτική, γιατί με έγραψε κριτικός. Και αυτό πώς θα φανεί? Φαίνεται από τον τρόπο της σκέψης που εκφράζεται μέσα στη μαντινάδα, φαίνεται από το κριτικό λεξιλόγιο που περιέχεται μέσα στη μαντινάδα, φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο ντουχιουντίζει και αντιμετωπίζει τη ζωή ο κριτικός, ο κάθε κριτικός. Η κριτική μας, η ψυχή, μα και η κουζουλάδα φαίνουνε οριοπλούμιστη, σαφή τη μαντινάδα. Όπως ο αργαλιός, όπως η ανιφαντού επιλέγει τις κλωστές, τα χρώματα, τα σχέδια, τα ξόμπλια τα οποία θέλει να ξυφάνει στο φαντό της, ακριβώς ή περίπου με αυτόν τον τρόπο μπορεί και αυτό κάνει ο μαντιναδολόγος προκειμένου να ξετελέψει μια μαντινάδα. Ψάχνει, γυρεύει, ερευνά, διαλέγει, βάζει την ψυχή του μέσα σε όλα αυτά και ξεφουρνίζει τη μαντινάδα του. Και είναι, μόλις βγει, μοσκομυρίζει. Μοσκομυρίζει σαν το ψωμί του φούρνου, το ξεχωριστό ψωμί της Κρήτης, το φτάζιμο. Και κατά το αντέτι, κατά το έθιμο, μόλις ξεφουρνιστεί το φτάζιμο, κερνούμε το μουσαφύρι μας και το γείτονά μας ένα κομμάτι ξεφουρνιά, η ξεφουρνιά, η μαντινάδο ξεφουρνιά του μοιράζεται στον κοινωνικό του περίγυρο. Μόνο δεν είναι, μόνο δεν είμαστε μαζί, σκοτήρι δεν φοβούμε, για είδα. Σκοτήρι δεν φοβούμε γιατί σε φως και φέγκομαι, και δυο και πορπατούμε. Στα όνειρα βλέπω, στα όνειρα βλέπω τσίχαρες που ξυπνητός στερούμε. Που ξυπνητός στερούμε, μα δεν μπορώ και μια ζωή για σένα να κοιμούμε. Τούτη ζωή, η ζωή είναι, τούτη ζωή είναι ψεύτικη σαν το κουφό καρύδι. Σαν το κουφό καρύδι κι αφού κι αφού την πάρει σοβαρά το χάνει το παιχνίδι. Περιστατικά που με έχουν σημαδέψει έτσι και τα θυμάμαι από μικρός είναι όταν έπαιζα σε ένα δύο, σε μια εκδήλωση σε ένα δύο που είπε για πρώτη φορά τη μαντινάδα που λέει μεγάλο πράγμα στη ζωή, να παίζω ο γιος τη λύρα και ο κύριος του να τραγουδεί ευχαριστώ σε μοίρα. Έπηκα μέσα στην καρδιά, στην καρδιά, έπηκα μέσα στην καρδιά να διάσω τον καημό μου. Να διάσω τον καημό μου για να χωρέσει τη χαρά που μου φέρεν ο γιος μου. Ζούνε μέσα μου πράγματα που εγώ δεν τα γνωρίζω και μου έρχονται, με το οποίο από μέσα βγάλε για αυτό το μαντινάδα. Τώρα σήμερα βγάζουν πολλές καταπιεστικές μαντινάδες. Γλυκάω ο ένας τον άλλο να βγάλω κι εγώ, να απαντήσω. Αυτά είναι όλα ψώματα. Πιστεύει, όπως έχουμε μιλήσει, ότι η μαντινάδα πρέπει να έχει πιο δυνατό το δεύτερο μέρος της και να μην σε αποκαλύπτει την αλήθεια της. Δηλαδή, αν είναι δυνατό, στην τελευταία συλλαβή να καταλάβεις το νόημα
της Μαντινάδας του. Και το πετυχαίνει πολλές φορές. Και όταν κάποτε το ρώτησα, πες μου για σένα τι είναι η Μαντινάδα, μου είπε, Μαντινάδες είναι όπως οι πεταλούδες στον ουρανό. Εγώ κάνω έτσι, πιάνω μία, τη βλέπω και δεν την ξαφνίζω και φεύγει. Πιστεύω ότι είναι ένα ωραίο λάθος σε μια εποχή που ζούμε. Είπε προηγουμένως για τις Μαντινάδες ότι είναι οι πεταλούδες και πετούνε. Είναι και οι πεταλούδες, είναι και οι πουλιά, πάντως πετούνε. Μπορεί να τις βγάλουν στο σπίτι, αλλά ανοίγουν την πόρτα και φεύγουν. Και ένα πουλί που ταξιδεύει τώρα σε όλο τον κόσμο. Έπεσε στην παγίδα του Παντελή Βούλγαρη και είναι η εξής Μαντινάδα. Λιγότερο από μια στιγμή μάτια να κοιταχτούν. Μπορεί να φύγει μια ζωή. Να μην λησμονηθούν. Έρεκα, βρε, με την Ελένη σου. Ροδόσουνονται σε πήρα και σε έφερα στο Μήλο. Μα κάθε χρόνο που περνά σου πέφτει και ένα φύλλο. Τα κάλλη σου ξατμίζονται, τα σύννεφα κλουθούνε. Μα στάνθη δρόσος πέφτουνε, γι' αυτό μου σκοβολούνε. Μια ανακύκλωση του κάλους. Κάτι που δεν μπορεί να χαθεί. Δεν θα έπρεπε και δεν μπορεί να χάνεται το κάλος από τον κόσμο. Είναι μερικές από τις Μαντινάδες που ο Μιλωνάς, ο Γιάννης Χασαπλαδάκης ή Καβρός, έγραφε την ημέρα της γιορτής της γυναίκας του με κάρβουνο στον τοίχο αντί άλλου δώρου. Κάθε λοιπόν 21 του Μάη, μετά την εκκλησία, η Ελένη πήγαινε και διάβαζε τις Μαντινάδες στον τοίχο. Αυτές τις Μαντινάδες έχουμε μαζέψει εδώ και αν σκεφτεί κανείς ότι ο Μήλος που είναι γραμμένες οι αυθεντικές Μαντινάδες έπεσε, ο μόνος Μήλος που τη στεγάζει πλέον είναι αυτός εδώ και αυτός διονύζει εκείνη τη σχέση τη συζυγική, τη μοναδική. Βέβαια, περάσανε τα χρόνια, ήρθε το 70 και η Ελένη πέθανε και ο Μιλωνάς, ο πενθυσμένος, γράφει στη μέρα της γιορτής της που πλέον δεν υπάρχει Ελένη. Ο Μάης έχει 21. Σήκω Ελένη, ντύσου, τη Μαντινάδα διάβασε που γράψα στη γιορτή σου. Ροδόσουν και τα φύλλα σου. Μαδούσαν ένα-ένα. Το 70, το 1971, το 70 θύελα τα πήρε μαζωμένα. Γι' αυτό γίνει και αυτός ο Μήλος, για να θυμίζει αυτή την ιστορία και πολλές Ελένες δάκρυσαν και πολλοί προβληματίστηκαν εδώ μέσα με αυτό το ναό μιας αγάπης που δεν έχει υμνηθεί πολύ, ο λιγοίμνη της αγάπης, της συζυγικής. Ο άνθρωπος εις τη ζωή όσο ψηλά και βγαίνει, ο τάφος είναι χαμηλά και τον επεριμένει. Κυρία Έλσα,
φίλες και φίλοι του Γιώργη Μαρκάκη και του Μουσείου Λιχνοστάτη, των ποιοτικών βιβλίων και της Στέλης Βιτσέντζος Κορνάρος, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση «Παρουσίαση του βιβλίου από το Α Βάνο Αρχή, Ανεστορήματα Μπρόκα». Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από το θάνατο του γιατρού, όπως ήθελε να τον αποκαλούμε όταν μιλάγαμε γι' αυτόν, του συγγραφέα και πολυτάλαντου ανθρώπου με την πολυσχηδή προσωπικότητα Γιώργη Μαρκάκη. Σαν άλλος πολύμητης Οδυσσέας, πορεύτηκε και ταξίδεψε στο ταξίδι της ζωής με τη μαγνητική του πηξίδα να δείχνει τον πολικό αστέρα της ιατρικής, της λογοτεχνίας, της λαογραφίας, της δημιουργίας. Το Μουσείο Λιχνοστάτης, του οποίου υπήρξε ιδρυτής, μαζί με τη Στέλη Βιτσέντζος Κορνάρος, θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη του, προχώρησαν στην αποκοινού έκδοση του βιβλίου που σας παρουσιάζουμε απόψε. Ένα βιβλίο που περιλαμβάνει δύο ανέκδοτα διηγήματα από το λογοτεχνικό και λαογραφικό αρχείο του Εκλιπόντος. Θεωρώ εύστοχη την επιλογή του Γιάννη να τιμήσει τον πατέρα του επιλέγοντας από το ανέκδοτο έργο του την έκδοση αυτών των δύο διηγημάτων που έχουν ως ήρωα τον ξακουστό μαντινιαδολόγο Γιάννη Ρεϊζάκη Μπρόκα. Το είχαν εξάλλου συζητήσει. Γιατί εύστοχη? Ο βίος του Γιώργη Μαρκάκη, αν μπορεί να επιγραφεί σε τέσσερις λέξεις, συνοψίζεται στο ευρηματικό «Τεχνολογία ναι, παράδοση νέσκε». Εκτιμούσε ιδιαίτερα την τεχνολογία. Η δουλειά του ως οφθαλμίατρος ήταν συνυφασμένη με τη χρήση οργάνων τελευταίας τεχνολογίας. Ωστόσο, μοριοδοτούσε περισσότερο την παράδοση, εξού και το εμφατικό νέσκε. Γι' αυτόν η παράδοση δεν ήταν μια νοσταλγία για το περασμένο, αλλά ένας χρηστικός θησαυρός και για το σύγχρονο άνθρωπο, στον οποίο όλες οι παλιές γενιές από την εποχή του Ομήρου και του Ισιώδου έχουν καταθέσει το απόσταγμα του εύζην τους. Με την επιλογή αυτή κλείνει ένας κύκλος που τον ορίζουν τρία σημεία, όπως μαθαίναμε στη γεωμετρία, τρία αγκονάρια του βίου του. Το ένα είναι βέβαια ο Λιχνοστάτης, χτισμένος με πέτρες και μαντινιάδες, κατά την έξοχη διατύπωση του Μενέλαου Παρλαμά. Το άλλο είναι το πρώτο του βιβλίο, όπως πέρυσι, όπως και πάντα, όπου ο πρώτος του δάσκαλος, ο παππούς του στο Κατσιδόνι, ο Μιλιοτογιάννης, τον μοιεί στην παράδοση, δίνοντάς του τη σκυτάλη της σοφίας των περασμένων γενεών. Και το τρίτο είναι τούτο το μεταθανάτιο βιβλίο, όπου ο ίδιος ο Μαρκάκης, έχοντας αφομοιώσει πλήρως τη γνώση του σοφού παππού, αλλά και τον χαρίεντα τρόπο του Μπρόκα, μας παραδίδει την ακριβή σκυτάλη της παράδοσης. Νομίζω δεν υπάρχει άλλος καλύτερος να μας μιλήσει για τον Γιώργη Μαρκάκη και την έκδοση του βιβλίου αυτού από τον συνεχιστή της ιδέας του Λιχνοστάτη, το γιο του, το Γιάννη Μαρκάκη. Γιάννη, έχεις το λόγο. Καλησπέρα σας. Για την ταινία που μόλις προβλήθηκε, «Πεταλούδες στον ουρανό, οι κριτικές μαντινάδες», να πω δύο κουβέντες, ότι ξεκίνησε από την ανάγκη να τεκμηριώσουμε οπτικά το φάκελο για τη μαντινάδα που έχουμε υποβάλει στο Υπουργείο Πολιτισμού φέτος. Η διαδικασία κρίσης είναι υπό εξέλιξη, οπότε ελπίζω σύντομα να έχουμε και νέα. Τώρα, για τον πατέρα μου. Πίσω από τον πατέρα μου υπήρχε πάντα η Σιτία, ως ένα νήμα που συνδέει όλο το δημιουργικό του έργο, τόσο το λογοτεχνικό, όσο και το ευρύτερο καλλιτεχνικό. Γιατί ένα ζωντανό, καθημερινό έργο τέχνης είναι και ο Λιχνοστάτης, έτσι τον θεωρούμε. Δεν θα μπω σε βιογραφικά στοιχεία, τα ξέρετε και μπορείτε να τα δείτε και στο βιβλίο, ούτε να πω την αλήθεια είχα προετοιμαστεί να μιλήσω
έτσι αναλυτικά για τον πατέρα μου. Θεωρώ ότι είναι προτιμότερο να αναφερθούμε στο βιβλίο, να αναλώσουμε το χρόνο σε αυτό. Απλά θα πω ότι με τη συμπλήρωση 30 χρόνων λειτουργίας του Μουσείου, που συμπληρώνουμε φέτος, και βέβαια μετά την αποδημία του πατέρα μου, αναδυθούμε μαζί με τη Μέρη Μπαριτάκη το σημαντικό λογοτεχνικό και λαογραφικό του αρχείο. Ανέκδοτα διηγήματα, αλλά και ποίηματα ολοκληρωμένα, που απλά χρειάζονται κάποια επιμέλεια, μια δεύτερη ματιά και μια ίσως συνολική προσέγγιση. Μέσα από αυτό το σύνολο αποσπάσαμε 2 διηγήματα για τον Μπρόκα, τον Μιχάλη Ρεϊζάκη, που έμοιαζαν αυτόνομα και αυθύπαρκτα, λειτουργώντας ως μια αδιάσπαστη ενότητα. Η στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος προσφέρθηκε να συμβάλλει οικονομικά στην έκδοση και ο ανήσυχος ρέκτης παλαιών αισθημάτων και βεβαίως συλλέκτης, ο Μιχάλης Παπαδάκης από την Τουρλωτή, πρόσφερε φωτογραφικό υλικό και ιδέες. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά για την συμβολή τους και για την απόψινή βραδιά. Όμως, μέσα μας υπήρχε και μια οφειλή. Η κοινότητα της Τουρλωτής στις 10 του Αυγούστου του 2009, με προτεργάτη τον αείμνηστο εκπαιδευτικό Νίκο Τσαντάκη, είχε οργανώσει μια εξαιρετική εκδήλωση, όπου προβάλαμε 2 ηχοράματα του μουσείου και ο πατέρας μου αναφέρθηκε ευκαιρίας δοθήσεις στον Μπρόκα. Στο τέλος της εκδήλωσης, ένας-ένας οι τουρλωτιανοί σηκώθηκαν και χαιρέτησαν τον πατέρα μου, δίνοντάς του καθένας από ένα συμβολικό δώρο. Βλέπουμε εδώ τον Κόλια, που τον είχε να τον δει, είχαν να βρεθούν να ανταμώσουν περίπου 30-40 χρόνια. Η συγκίνηση και η πλεισμονή εκείνης της βραδιάς σχημάτισαν μέσα μου τη σιωπηλή υπόσχεση να ανταποδώσω. Και απόψε με το μικρό αυτό βιβλίο αισθάνομαι ότι πληρώνω κάποιο άρρητο θέλημα του πατέρα μου. Πριν όμως περάσουμε στο βιβλίο με τη βοήθεια του Αντώνη και της Κατερίνας, θα μου επιτρέψετε να πάρουμε μία γεύση και από τη νέα ταινία που ετοιμάζουμε, που υπάρχει η τελευταία εμφάνιση του πατέρα μου εκεί σε πλάνα από την περσινή άνοιξη, τον Απρίλιο του 2021. Η ταινία με τίτλο «Και χόρτα και με χόρτασες», είναι κομμάτι από μια μαντινάδα, έχει θέμα τα άγρια βρόσιμα χόρτα της Κρήτης και τις εθνοβοτανικές πρακτικές που με σύντονες προσπάθειες του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου, μέλη του οποίου είναι απόψε εδώ και τους ευχαριστώ, εγγράφηκαν το 2018, τα χόρτα λοιπόν και οι εθνοβοτανικές πρακτικές, στον Εθνικό Κατάλογο της Άειλης Πολυσής Κληρονομιάς. Βλέπουμε την απόφαση τη σχετική και μόλις πριν είδαμε και την καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Με τη βοήθεια λοιπόν της Δέσποινας, που την ευχαριστώ από καρδιάς για την όλη της συμβολή και τη βοήθεια, να δούμε το 3-λεπτό τρέιλερ. Δεν θα σας κουράσουμε, η ταινία είναι 23 λεπτά, δεν έχει νόημα να την παρακολουθήσουν όλοι, αλλά ας δούμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα, ένα τρέιλερ. Ευχαριστώ. Τα χόρτα έμαθα να τα μαζεύω από τη μαμά μου. Η μαμά μου από τη μαμά της, από την προγιαγιά μου εγώ μετά, από γενιά σε γενιά. Η γιαγιά μου ενέπνευσε να πάω να μαζεύω χόρτα από τη ριζοβουνιά και να τα πηγαίνω στο σπίτι για να τα μαγειρέψουμε, γιατί το είχαμε και ανάγκη από τη μια και από την άλλη για να μάθω τα χόρτα. Εκεί έβρισκα με το μαχαίρι του αυτό που ήταν του πατέρα μου από τότε. Ήταν και τότε που στα 11 μου χρόνια το κρατούσα στα χέρια μου. Μάζευα λοιπόν τα χόρτα, πάρα πολλά, ό,τι χόρτα έβρισκα μπροστά μου, γιατί φυσικά δεν γνώριζα κανένα. Και έτρεχα πίσω να τα ακουμπήσω πάνω στο τραπέζι και να αρχίσω να τη ρωτάω για το πώς μπορούμε να το κάνουμε, γιατί μέσα μου άρεσε πάρα πολύ από τότε που ήμουν μικρή πώς θα τα μαγειρέψω τα χόρτα αυτά, πώς θα μάθω να μαγειρεύω. Τα πικρά τα χόρτα, για να ξεπικρίσουν τα βραστά, τα βάζαμε στην κατσαρόλα, αλλά σε αλατισμένο νερό, αλλά πριν να βράσει το νερό, για να μην έχουν μεγάλη πικρίλα.
Οι έμπειρες βουβολόησες και οι μερακλούδες πραγματικά περιμένουν τη στιγμή που θα έρθει η ώρα για να κόψουν τα σταγάκια από την εξοχή του. Βέβαια, δεν θα συνιστούσαμε ιδιαιτέρως την συλλογή των σταχιών, διότι καταστρέφει και δεν προάγει την αηφορία στην οποία αποσκοπούμε. Στα φυτά αυτά συναντάμε όντως πάρα πολλές από αυτές τις ουσίες που ήδη γνωρίζουμε ότι έχουν επίδραση στον ανθρώπινο μεταβολισμό. Και στο τμήμα επιστημών διατροφής και διαιτολογίας και στο τμήμα των γεωπόνων εδώ στο ΕΛΜΕΠΑ συνεχίζουμε την έρευνα που έχει αρχίσει πολλά χρόνια τώρα σε σχέση με τα διάφορα συστατικά που περιέχουν τα άγρια χόρτα και με την ωφέλεια που αυτά έχουν στην υγεία του ανθρώπου. Τα χόρτα δεν τα χορταίνει κανείς. Ιδιαίτερα όποιος έχει ασχοληθεί μαζί τους έχει γοητευτεί. Μόλο που η Μαντινάδα λέει παίζοντας με το χόρτο και χορταίνω, λέει αρνίφαες και αρνίθισμε, τυρί και τυρανάσμε και χόρτα και με χόρτασες και όλο κακολογάσμε. Οι Μαντινιάδες υπήρξαν για τον Γιώργη Μαρκάκη μάλλον το πιο σημαντικό απόσταγμα της παράδοσης. Το αφιέρωσε βιβλίο, τις πρωτοθυγατέρες. Στον Λιγνοστάτη, όπως είδαμε, έχουν την τιμητική τους. Αλλά και τούτο το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα το υπογραμμίζει, αφού πρωταγωνιστής είναι ο Μαντινιαδολόγος Μπρόκας. Στην Ανατολική Κρήτη, στην περιοχή μας, η Μαντινιάδα θεωρείται ύψιστη τέχνη έως σήμερα. Και ας μην καταγράφεται στις γνωστές 7. Η κοινωνική ιεράρχηση των αξιών φαίνεται να τιμά λιγότερο τις ανδραγαθίες και τις λεβεντιές και περισσότερο την αφηγηματική ετοιμότητα εκφρασμένη με Μαντινιάδες. Όλο το δίγημα προσυπογράφει τη 15σύλλαβη ρίση του Βενετοκριτικού. Από ό,τι κάλλη έχει άνθρωπος, τα λόγια έχουν τη χάρη. Οι Μαντινιάδες του βιβλίου χαρακτηρίζονται συχνά και από χιούμορ, το οποίο ελείπει από το αριστούργημα του Κορνάρου. Ο Μαρκάκης επικεντρώνεται στη Μαντινιάδα γιατί πιστεύω πως από όλη την παραδοσιακή ύλη τη θεωρεί την πιο ζωντανή, την πιο λειτουργική έργο λαού. Ακούσαμε στο βίντεο τον οξυδερκή ορισμό του Ερατοσθένη Καψωμένου. Αντιπροσωπεύει το ρυθμικό κυμάτισμα της ελληνικής γλώσσας, την έκταση μιας ανθρώπινης αναπνοής και έχει πυκνό ποιητικό νόημα. Η γραφή του Γιώργη Μαρκάκη καθαρή και αληθινή μας μαγνητίζει γιατί πηγάζει σαν γάργαρο νερό από την ψυχή του. Διαβάζοντας το βιβλίο, η έκπληξή μου από όσα λέμαργα ρουφούν τα μάτια μου μεγάλη, μα πολύ πιο πλούσια και πιο δυνατά τα συναισθήματα που με κατακλείζουν. Διαβάζω και πιάνω τον εαυτό μου να γωνιά, να θέλει να τρέξει παρακάτω, να μην καθυστερεί, να θέλει να μάθει την εξέλιξη της συναρπαστικής ιστορίας. Και ξαφνικά, εκεί, βουτυγμένη στις υπέροχες με μαεστρία διαλεγμένες από το συγγραφέα λέξεις της κριτικής ντοπιολαλιάς, της γλώσσας του ερωτόκριτου που από τα μικρά τα μας και λαϊδούσε και τιτίβιζε στα αυτιά μας, εκεί λοιπόν συνειδητοποιώ ότι διαβάζω ένα μοναδικό, ένα ξεχωριστό αριστούργημα. Και θέλω, χωρίς βιασύνη πια, να το απολαύσω. Θέλω να φεθώ στη δόνηση των συναισθημάτων, των εικόνων, των χρωμάτων που το πλουμιστό αυτό υφαντό μου γεννά. Οι οξυδερκείς παρατηρήσεις και περιγραφές με κάνουν να αισθάνομαι σαν αυτόπτης μάρτυρας της συνάντησης. Και μαζί με τον γιατρό και το γιο του Γιάννη, νιώθω να κάθομαι κι εγώ στην αυλή του σπιτιού, στην τουρλωτή. Τον ακούω να απευθύνεται σε κάθε μια κόρη, μαντεύοντας το όνομά της με τη χαρακτηριστική Μαντινιάδα,
από την καταπληκτική έμετρη διαθήκη του πατέρα τους. Και με αυτόν τον εφάνταστο, απόλυτα ψυχολογημένο τρόπο, ο συγγραφέας μας συστήνει μία-μία τις θυγατέρες με τα ονόματά τους, φτιάχνοντας έτσι ένα κλίμα εξοικείωσης και άνεσης για να κυλήσει η κουβέντα. Βάζει στο στόμα αυτής που έχει τα πιο λόγια στοιχεία, αυτής που θα γινόταν δασκάλα, που εμβαθύνει περισσότερο, να επισημαίνει την αξία των βιβλίων, να παίζει το ρόλο του σχολιαστή, του ψυχαναλυτή, του διερμηνέα. Η καταπληκτική αυτή έμετρη διαθήκη του Μπρόκα, πάνω απ' όλα μας δίνει την εικόνα της εποχής σε θέματα κληροδοσίας, αποκαλύπτοντας το ασύλληπτο μεγαλείο της λαϊκής σοφίας, με τρόπο πειραχτικό, γλαφυρό, δεικτικό, πνευματώδη, σαρκαστικό, ενώ παράλληλα επισημαίνει πόσοι διαφορετικοί χαρακτήρες υπάρχουν σε κάθε οικογένεια. Ποιος είναι όμως αυτός ο Μπρόκας, αυτός που μπροκώνει και καρφώνει με τα λόγια του αποστομώνοντας τους πάντες? Ο Μιχάλης Παπαδάκης, συντοπίτης του Μπρόκα, που έχει συμβάλει στην έκδοση του βιβλίου με φωτογραφίες του λαϊκού ποιητή από τη σημαντική λαογραφική συλλογή του, θα μας πει ποιος ήταν αυτός ο σπουδαίος μαντινιαδολόγος. Μιχάλη, έχεις το λόγο. Ο Μπρόκας γεννήθηκε στην Τουρλωτή το 1880. Ήταν μοναχογιός του Μιχάλη Ρεϊζάκη και της Μαρίας Βογιατζή Μπροκοπούλας από το σόι του θρυλικού θαλασσομάχου τουρκομάχου Βογιατζόπαπα. Είχε τρεις αδελφές, την Πινελόπη, την Ειρήνη και την Αθηνά, που γεννήθηκαν μετά από αυτόν την ίδια δεκαετία. Δεν είναι οι τρεις αδελφές, η μεσαία είναι η Αθηνά και η δεξιά, όπως βλέπουμε, είναι η Πινελόπη. Και οι τρεις, πράγμα σπάνιο, αν όχι εξαιρετικό για την εποχή, με τη βοήθεια των αδελφών της μάνας τους, Κωνσταντίνου και Νικολάου, μεταναστών στην Αυστραλία, σπούδασαν δασκάλες. Ας αναλογιστούμε τις δυσκολίες. Αντιλήψεις για την εκπαίδευση των κοριτσιών εκείνη την εποχή, οικονομική δυσπραγία, δυσκολίες συγκοινωνίας. Τουρλωτή Νεάπολη, μέσω Μόχλου και Αγίου Νικολάου για το γυμνάσιο και αργότερα για το διδασκαλείο στο Ηράκλειο. Δικαίως ο Μπροκάκης υπερηφανευόταν για τις αδερφές τους, αλλά πρωτίστως για τη μάνα του και ολοένα την επένα. «Μάνες ως σαν τη μάνα μου, δεν έγινε κανάλες. Τρεις κόρες είχε και τσι τρεις τσι σπούδαξε δασκάλες». Η Πινελόπη, 1881, παντρεύτηκε τον Μιχαήλο Ζερβάκη, έμπορο από τη Μυρσίνη. Είκαμε δασκάλα στο Παρθαναγωγείο Τουρλωτής, αλλά πέθανε νέα, 1911. Εγγονή της, η γνωστή της ητεία Κωστής, αρθρογράφος στον τοπικό τύπο, Γιώργης, πρώην διοικητής νοσοκομείου Σιτίας, και ο Αντώνης Ζερβάκης Αρωματοπόλης. Η Αθηνά παντρεύτηκε τον Γιώργιο Παγορδάκη από την Τουρλωτή, έμπορο. Εδιάβασε στα σχολιά Μυρσίνης, Αγίας Φωτιάς, Σκορδίλο. Γιος της, ο φαρμακοποιός Μανώλης Παγορδάκης. Η Ειρήνη παντρεύτηκε τον Ιωάννη Παπαδάκη από την Τουρλωτή, έμπορο. Εδίδαξε στα σχολεία Αρμένο, Ρουκάκας, Μέσα Μουλιανό. Γιος της, ο γιατρός Κωνσταντίνος Παπαδάκης. Το πραγματικό όνομα του Μπρόκα ήταν Γιάννης Ρεϊζάκης, αλλά το παρατσούκλι του, για το οποίο καμάρωνε και το οποίο είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του, έλεγε. Το επίσημο επίθετο λέγεται Ρεϊζάκης, αλλά επειδή είναι πονηρός, με βγάλαμε προκάτσι. Πατρεύτηκε το 1913, την κατά 12 χρόνια νεότερη του Μαρία, Μαρουλιά Παπαδάκη, από το γένος των Παπαδάκητων Σκορδίλιδων της Τουρλωτής. Πολλά μικιά τη διάλεξε ο Ρεγιανιό, του λέγανε οι φίλοι του.
Δεν θεωρείς πως δεν πιάνει ακόμα στο χορό? Και εκείνος τος αποκρινότουνε. Εγώ εκείνια αγάπησα και εκείνια θα πάρω. Και τραγούδια. Εμένα η αγάπη μου μικίν και δε χορεύει. Μα με τα μάτια ζητά δυο καρδούλες αητεύει. Εμένα η αγάπη μου είναι μικιό παιδάκι. Να σας επώ και το όνομα. Μαρία Παπαδάκη. Με τη Μαρουλιά απέκτησε 5 παιδιά. Το Μιχάλη, την Πινελόπη, το 1916, το Μιχάλη το 1915, την Αθηνά το 1917, την Ειρήνη το 1922 και την Κατίνα το 1926. Ο Μπρόκας, η Μαρουλιά και τα μικρά παιδιά, Μιχάλη στο μέσον, Αθηνά αριστερά και Πινελόπη δεξιά. Όρθια η αδελφή του Μπρόκα, Αθηνά. Χρονολογία 1920. Πινελόπη Μόνη. Ειρήνη Αθηνά. Και Ειρήνη Μιχάλης Κατίνα. Με το λόγο του, με τις ματινιάδες του δηλαδή, μοίρασε εν ζωή στα παιδιά του την περιουσία του. Τα πρικοδότησε ως εξής. Εσένα Πινελόπη μου, απούσε η όλο πρώτη, χαλάλι σου αγριλός κι όλο τα νεμοκρότη. Και εις το Αθηνάκι μου, καλό γαμπρό αν πάρει, τσικοπανίστρες δίδοτζι μαζί με το μουλάρι. Εγώ το κατηρίνι μου τώρα τα ραμονιάζω, πραγματικά θα δώσω του γαμπρού το βίλο και το δάσο. Εγώ το ελμάκι μου ανεγενή δασκάλα, τσικοπανίστρες δίδοτζι και όλου τη διαβάλα. Δίδω και το μοναχό γιο να μην παραπονάτε, ένα μεγάλο λαδικό να πάει να διαπονάτε. Δεν θα μου το πει, αγάπη. Από τα παιδιά του παντρεύτηκε μόνο η Αθηνά, τον Κωστή Αγγελάκη, επανελθόντερα από την Τουρλωτή, όπου έζησε και εργάστηκε ως μετανάστης, γνωστός στην Τουρλωτή ως ο Αμερικάνος. Από τη φωτογραφία του γάμου τους, 1953. Τα υπόλοιπα παιδιά πέρασαν όλη τους τη ζωή στο χωριό, ασχολούμενα με οικιακά και γεωργικές εργασίες. Έζησαν ταπεινά, ενάρετα, με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια για τον πατέρα τους, τον οποίον ανέφεραν διαρκώς διηγούμενα ιστορίες και μαντινιάδες του. Η Ειρήνη μετά το θάνατο των αδερφιών της δώρησε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους, ακόμα και σε τρίτους, και μόνο για την επισκευή της εκκλησίας διέθεσε το 2005 ποσό 40.000 ευρώ. Η δε Αθηνά, όταν ζούσε, μοίραζε διαρκώς και αδιακρίτως τα μικρά παιδιά του χωριού χιλιάρικα και πεντοχίλιαρα. Η ικανότητα του Μπροκάκη να συνθέτει βγαλτικές ματινιάδες, άμεσα και χωρίς σκέψη δηλαδή, και παντός είδους, σατυρικές, ερωτικές, πειρακτικές, δεικτικές, ήταν μοναδική και γι' αυτό έγινε γνωστός σε όλη τη Σιτία, αλλά και εκτός αυτής. Όταν τον προκάλεσαν κάποτε στο Ηράκλειο, τους είπε, τους απάντησε εν λόγω με τα παρακάτω δύστιχα που αφηγείται πάλι ο γιος του Μιχάλης, όπως τον ηχογράφησε το 1978. Μια φορά με τραγουδίσε στις τρεις καμάρες, έτσι από την ομαρχία του Ηρακλείου, κοίτωνε όλοι οι πυρτικοί τσιχάμοι και θήκαμε όλους αυτό. Και είδε, εγώ δεν έχω πείθητα ποτέ τραγουδιστάδες, όσο είχε ο Φράγκος, οι φορδές έχω τις μαντινιάδες. Για να βρεθεί τραγουδιστής που πάμε από περάσει, κάνατε πτήσει βόλο, όλο μου το μοιράσει. Ελάτε τρεις και τέσσερις, όσοι μπορείτε ελάτε, μα 500 δε σαν το πρόκο δεν φοβάτε. Του πρόκο για να μάθετε παράσιμο του πρέπει και δίπλωμα του τραγουδιού να το κρατήσει τσέπη. Στο Βατσικρίτσι στα χωριά, όπου είμαι πηγεμένος, ποτές δεν τραγούδησα να βγει τον τροπιασμένο. Πολλοί με τριγυρίσετε, μα δεν σας εμπούμε, ότι κατέτε ξυπνητή, κατέχον το κοιμούμε. Τα πρώτα χρόνια ασχολήθηκε με το εμπόριο, αλλά οι πελάτες τους τον φεσώνανε και γι' αυτό έλεγε με παράπονο. Μπροκάκι με φωνιάζουνε, μα το όνομα έχω μόνο.
γιατί όλοι με μπροκώνουνε αντί να τις μπροκώνω. Το μαγαζί είναι μικρό και μπρόκα δεν σηκώνει και όποιος θα πάρει τίποτα πρέπει να το πληρώνει. Παράλληλα ασχολιόταν και με τη Γεωργία. Επάγγελμά έχω Γεωργός, σπέρνω μα δεν θερίζω. Ό,τι πομένει του βορρά, του νότου το χαρίζω. Κυρίως όμως ήταν Μιλωνάς. Η φωτογραφία του Μήλου όπως είναι σήμερα ερυπωμένος και χορταριασμένος. Η δεύτερη είναι το Ζουριό, από εκεί που βγαίνει το νερό. Και αν η μία στη γραμμή απ' την κορφή στον πάτο, μα το βαζίρο της ταινιάτσικα του ρότσι κάτω. Εγιάννη μείνε στη γραμμή, μα μένα ζει και χάρη, τον αλωνό λέει την ταΐ, μα μένα λέει την στάλη. Για πολλά χρόνια μέχρι το 1939 περίπου ασκούσε και το επάγγελμα του κυρατζή, αγωγιάτη, ο μπρόκας με μουλάρι. Τόσο στη διαδρομή Μυρσίνη, μετά Τουρλωτίο Σκηνοσέλη, μεταφέροντας ανθρώπους και αποσκευές, ως το 1939 που ολοκληρώθηκε επιτέλους ο αμαξωτός δρόμος και ένωσε τη Σιτία με το Ηράκλειο. Κυρίως όμως στη διαδρομή Τουρλωτή Μόχλος και αντίστροφα, μεταφέροντας εξαγώγημα προϊόντα, λάδι, πυρήνες, κρασιά, κίτρα, χαρούπια, αμύγδαλα κλπ. Όσο και εισαγόμενα εμπορεύματα, πύληνα οικιακά σκεύη, ρύζια, ζάχαρες, όσπρια, υφάσματα, παστά κλπ. Ο Μόχλος, ως γνωστόν, ήταν το λιμάνι εισαγωγής-εξαγωγής προϊόντων από το 1890 έως το 1940 των χωριών του Τέος Δήμου Τουρλωτής και όχι μόνο, και της Ρουκάκας αρκετά χρόνια. Εκεί συνέβη και το παρακάτω περιστατικό και όχι στη Σιτία, όπως λέει ο Μιχάλης. Ύστερα το λέμε. Μια γυναίκα και την ευθεία τελώνει στο πλάτη Καθησία. Λοιπόν, την ερώτηση το τελώνει, λέει πόσα κιλά με βγάλετε, λέει η κυρά μου ήταν 94 κιλά. Και ήταν και ο γέρος και τη λέει 94 κιλά ζυζίζει το κορμί σου, 5 κιλά τα ρούχα σου και τα άλλα το πουλέσει. Ο Πρόκος με την παρουσία του αλλά και το ταλέντο του ήταν ένα σοβαρό και αξιοσέβαστο μέλος της κοινωνίας της Τουρλωτής. Η Τουρλωτή το 1940 είναι μερική άποψη από το σπίτι του Πρόκα. Εδώ έχουμε μια φωτογραφία από το καφενείο του Γιάννη του Δημήτρη, την Τουρλωτή το 1958. Εδώ με επίψεις πολύ σπουδαίους τύπους της Τουρλωτής. Αριστερά, Βογιατζής Μιχαήλ Μανουσάκης, ψαράς του Γύρου. Ο Μπρόκας, ο Ιωάννης Παπαδομιχελάκης, Τζάνο Γιάννης, ο Γιάννης Τσαγκαράκης Κουτούνιος και ο Γιώργης Καταπότης, γιατρός και επί σειράν ετών δήμαρχος Σιτίας. Για τις ματινιάδες του Μπρόκα, για τα περιστατικά που τις ενέπνευσαν, για τα κονταροχτυπήματα, τις συνορισχές του δηλαδή με τους άλλους τραγουδιστές μαντινιαδολόγους, στις παρέες και τα γλέντια θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες. Ας ακούσουμε τα γεμάτα νοσταλγία λόγια του για τις μέρες της νιώτης του. Άφησε να ξανάνιω να πάω στη Μυρσίνη, να δω τις φίλους, τις παλιούς και να με δουν εκείνοι. Να ξαναδώ τον Πίτροπο για να συνοριστούμε στις ματινιάδες έμορφες ενούνταλο να πούμε. Να δω το γέρο Μαρουκλή με το Μανιανταντώνη που το δάτσανε στο ρηθό το αίμα μου Μαργώνη. Να δω το Σπύρο που χαζεί το ωραίο παλικάρι που μπαινε μέσα στο χορό όλα το γιατε χάρη. Να δω και τον Αλατσά, τον Νίκο, τον Βαρβάτσι όταν επέζα το ζωή εγούιζε τον Γιάννη. Το Κούτσι, τη γυναίκα του, τον γιο του, τον Μιχάλη, τον Καζαντώνη, ρε παιδιά, τον Τζίρακο Μιχάλη. Επίσης, οι τελευταίες ματινιάδες που έλεγε όταν ψυχομαχούσε. Ύστερα, όταν λέω ψυχομαχούσε, έλεγε «Όλοι μας θα πεθάνομαι, κανεί μας δεν θα μείνει, που έχουμε απλά το άνθρωπο, ακόμα να ξαναγίνει. Να μην παίγεται άνθρωπο για τα υπάρχοντά του, να τρώει λάδι και ψωμί και να έχει την υγειά του.
Κι ο φουκαράς ο άνθρωπος ήταν η δουλευσή του. Τρεις πίσες γάλανε ο παλί του δίνουν το κορμί του. Δεν ελογάλαλα ποτέ πως είτε να γεράσω να τα στόλπω τα χρήματα κι όχι να τα φυλάσω. Ο χάρος γράμμα μου στείλε τη σύσταση γνωρίζει. Μου γράφει να με επισκεφθεί, μα χρόνο δεν ορίζει. Ο Ιωάννης Ραϊζάκης Μπροκάκης πέθανε στις 25 του Μάρτη του 1973 στην Τουρλωτή, όπου έζησε όλα τα χρόνια της ζωής του. Άμα ποθάνω, οι φίλοι μου δεν θέλω να με κλαίνε. Μόνο τσιμαντινιάδες μου, ο γης τα λούνα λένε. Για τα παραπάνω, πληροφορίες και στοιχεία αντλήθηκαν από τα βιβλία Στιακή Ποιητάριδες, Μπρόκας Πίτροπος, Νίκου Γαρεφαλάκη, 1992 έκδοση. Αθηβολές, Μανώλη Παπαδάκη, 2011. Στο φως του Αποσπερίτη, Γιώργου Τσαγκαράκη, 2012. Από τα Τουρλωτιανά Νέα, άρθρα Γιάννη Μπουρμπουράκη και Κωστή Ζερβάκη. Και από την ανέκδοτη μελέτη μου, Τουρλωτή Μόχλος, που παρουσιάστηκε το 1980 στο εντευκτήριο του Συλλόγου Πρεσσό στην Αθήνα και στην πλατεία της Τουρλωτής το 1984. Σε ευχαριστούμε από καρδιάς, Μιχάλη. Ωστόσο, διαβάζω το βιβλίο και αναρωτιέμαι. Άραγε, είναι αληθινή η δεύτερη ιστορία στο βιβλίο του Γιώργη Μαρκάκη? Πώς δηλαδή ο Μπρόκας διάλεξε και κατάφερε να πείσει το Μαρουλιό να τον παντρευτεί με τις μαντινιάδες της ΑΒ? Ποιος ξέρει. Ένα μυστήριο πλανάται ακόμα στο νου μου. Πάντως με στιμώνει αυτή την ιστορία και η φάδια, την κριτική του πιολαλιά, τις μαντινιάδες, τις περιγραφές, τους διαλόγους, τα συναισθήματα, τις σκέψεις που με μαεστρία υφαίνει ο μάγος και στην πένα ιατροφιλόσοφος Γιώργης Μαρκάκης, δημιουργήθηκε το βιβλίο που σήμερα κρατάμε στα χέρια μας. Είναι τόσο ζωντανή η περιγραφή από τις χώρες του Μπρόκα, που προς στιγμή ξεχνάμε πως ο δημιουργός αυτής της περιγραφής, αυτού του διαλόγου, ο δημιουργός που κινεί τα νήματα, δεν είναι άλλος από τον αγαπημένο, το μοναδικό Γιώργη Μαρκάκη. Η θεατρικότητα, η αμεσότητα που διακρίνουν το βιβλίο μας συνεπέρνει. Ο ευγενής, σεμνός συγγραφέας μας, παρά τον πλούτο των γνώσεων και την εμπειρία του, κατέχει και τη μεγάλη σοφία της απλότητας. Γνωρίζει και αποδίδει τη δέουσα βαρύτητα στα απλά, καθημερινά, αυθεντικά, στη σημασία που έχει ένας τενεκές με λουλούδια στο κεφαλόσκαλο μιας εσωτερικής αυλής. Όσο διαβάζω, τόσο επιθυμώ να κάνω την κάθε εμπειρία των πρωταγωνιστών δική μου εμπειρία, να χωθώ μέσα στο μυαλό του Μπρόκα, να δω την έκρηξη στις συνάψεις του εγκεφάλου του τη στιγμή της απόλυτης έμπνευσης, όταν σκαρώνει τους καταπληκτικούς αυτούς στίχους. Αλήθεια, στο μυαλό του Μπρόκα ή του Γιώργη Μαρκάκη? Με έχει συνεπάρει, με έχει γοητεύσει η ποιητική ατμόσφαιρα της ιστορίας, με έχει μαγέψει, αλλά με προβληματίζει αυτό το ενιγματικό ερώτημα. Αντώνη, εσύ τι λες? Έχει μια γοητεία αυτό το μυστήριο, ε? Κατερίνα, μόλις διατύπωσες το κέριο ερώτημα. Πρωταγωνιστής των διηγημάτων είναι αναμφισβήτητα ο Μπρόκας. Και συμπροταγωνίστριες οι μαντινιάδες του. Αυτό το ταπεινό του είναι για μένα το πιο σημαντικό στοιχείο του βιβλίου. Όχι πως δεν είναι σημαντικά όσα σε πρώτη ανάγνωση θα απολαύσετε, όπως τα απόλαυσα κι εγώ. Όμως αυτό το «του» υπήρξε ένα μαγικό κλειδί στην ανάγνωση που μόνο σε δεύτερο και τρίτο χρόνο ανακάλυψα και αποθέωσα. Τι νόση είναι λοιπόν οι μαντινιάδες του μεγάλου διηγήματος της αλφαβήτας? Είναι του Μπρόκα, όπως στην αρχή ήμουν βέβαιος, τις οποίες κατέγραψε ο λαογράφος Μαρκάκης, ή μήπως είναι του λογοτέχνη Μαρκάκη, που χρησιμοποίησε αριστοτεχνικά την περσόνα του Μπρόκα? Δύο διηγήματα σε ένα, το δεύτερο αστυνομικό. Η Κατερίνα μου επέτεινε το ένιγμα. Ψάξτο, ρώτα τα παιδιά του, εσύ τους ξέρεις καλύτερα και πες μου. Θέλω να ξέρω γιατί η μια ή η άλλη εκδοχή μου αλλάζουν άρδιν όσα έχω σκοπό να πω.
Εμένα αντίθετα μου άρεσε η αμφισημία, το αναπάντητο ερώτημα. Δεν μπορούσα όμως να αντισταθώ στην επιμονή της Κατερίνας. Ρώτησα. 50-50 μου λέει ο Γιάννης. Το πολύ 30-70. 70 να είναι του Μπρόκα. Η Μέρη Μπαριτάκη, η γυναίκα του Γιάννη, εξαιρετική φιλόλογος, που επιμελήθηκαν μαζί το βιβλίο, απάντησε φιλολογικά αλλά και δελφικά, με ένα χρησμό. Ο επιτάφιος του Περικλή είναι του Περικλή ή είναι του Θουκυδίδη. Θα επανέλθω. Όμως ας ακούσουμε πρώτα το συνοδοιπόρο στη μελέτη και στη λατρεία της παράδοσης και φίλο του Γιώργη Μαρκάκη, το στοχαστή λογοτέχνη Γιάννη Κιουρτσάκη, να μιλά για την ατίμητη παρακαταθήκη του Γιώργη Μαρκάκη, ένα σημείωμα που έγραψε ειδικά για τη σημερινή εκδήλωση. Η ατίμητη παρακαταθήκη του Γιώργη Μαρκάκη. Δεν θα μιλήσω για την ανθρώπινη χάρη του Γιώργη Μαρκάκη. Αυτή την αναπολώ συχνά με τους φίλους μου. Αλλά την έχουν πει καλύτερα από εμένα άλλοι. Την έχει δείξει χειροπιαστά και ο Σταύρος Ψηλάκης στο έξοχο ντοκιμαντέρ «Το Μέσα Φως». Μία μαρτυρία κτήμα εσαΐ για τον άνθρωπο. Θα περιοριστώ σε μία μόνο πτυχή της προσφοράς του, που προεκτείνει γόνιμα το συνολικό έργο του Μουσείου Λιχνοστάτης. Τη διάσωση της προφορικής μνήμης και δημιουργίας της αγαπημένης του Σιτίας. Ετούτη, άλλωστε, συνοψίζει και την ανθρωπιά του φίλου μας και την υπαρξιακή του ταύτιση με το λαϊκό ήθος ολόκληρης της Κρήτης, το οποίο, τολμώ να πω, κρύβει ένα οικουμενικό δίδαγμα για το σημερινό άνθρωπο. Το συνειδητοποιώ διαβάζοντας το δίηγημα από το Α Βάνο Αρχή, Ανεστορήματα Μπρόκα, που αφηγείται συναρπαστικά πως ένας ανέφικτος σε πρώτη όψη έρωτας καταχτιέται με μαντινιάδες. Ο ερωτοχτυπημένος νεαρός Μπρόκας, κατά κόσμον Γιάννης Δρεϊζάκης, δεν έχει κανένα εξωτερικό γνώρισμα που θα μπορούσε να γοητεύσει την εκλεκτή της καρδιάς του τη Μαρουλιό. Έτσι, όταν της φανερώνει την αγάπη του, αυτή τον αποπέρνει και τον διώχνει. Όμως το Γιαννιό, ένας εξαιρετικά πρικισμένος ρημαδόρος, με τις ματινιάδες της αλφαβήτας, θα καταφέρει να της αλλάξει γνώμη. Με 24 ματινιάδες, που η κάθε μια ξεκινά από ένα γράμμα της αλφαβήτου, θα περιγράψει τα χαρίσματα της καλής του, χωρίς να φατερώνει την ταυτότητά της σε ένα ακροατήριο φίλων και συγχωριανών στο καφενείο του χωριού. Αμέσως, κάθε μαντινιάδα κυκλοφορεί σε ολόκληρο το χωριό, που τη συζητάει και τη σχολιάζει, περιμένοντας ανυπόμονα τη συνέχεια και τη λύση του δράματος. Γιατί, όπως λέει η αφηγήτρια κόρη του Μπρόκα, «Ετότε σας εκουβεντιάζαμε ο γης ταλού», που σημαίνει ότι η ζωντανή μέθεξη τον άλλο στο λόγο του πρικισμένου τραγουδιστή μετουσιώνει το προσωπικό έβριμα σε κοινό κτήμα. Και έτσι η προφορική παράδοση γεννάει ακατάπαυστα μια νέα, κάθε φορά ατομική και ομαδική δημιουργία. Αυτή ήταν άλλωστε η δύναμη μιας καλής μαντινιάδας. Την απεικονίζει αριστουργηματικά μια από εκείνες που σιγοτραγουδούσε ο Γιαννιός. Τσιμαντινιάδας ολοστός και ριζικό χαράκι το ξεκουπά τη ρίζα του σαν να ήταν χοχλαδάκι. Έτσι λοιπόν η Μαρουλιό όχι μόνο θα πάψει να θεωρεί το Γιαννιό ανάξιο για εκείνη, αλλά νιώθοντας έξαφνα ξακουστή και πενεμένη σωστή βασίλισσα του χωριού, είναι έτοιμη να αντιχαρίσει στην αγάπη του τη δική της αγάπη. Αλήθεια, πώς να μην θαυμάσουμε το εκπληκτικό ταλέντο του αμόρφωτου ρημαδόρου όταν ζωγραφίζει με το λόγο τη μία μετά την άλλη όλες τις ομορφιές της καλής του. Πώς να μην χαρούμε την οστιμιά, την τσαχπινιά, την αισθησιακή τόλμη αυτού του λόγου, αλλά και τη βαθιά ευημοσύνη του,
που φανερώνει σπάνια ψυχική σεμνότητα και ανθρωπιά, και προπαντός πώς να μην αισθανθούμε το ρίγος της αληθινής ποίησης, άκουσμα μιας μαντινιάδας όπως ετούτη, βαθιά είναι τα μάτια τζι και του πελάου μοιάζουν, τη μια φουρτίνα δέρνητα, την άλλη χάδια τάζουν. Έτσι η αυτοσχέδια προφορική μαντινιάδα αγγίζει τις κορυφές της ποίησης. Τι άλλο πετυχαίνει η υψηλή, η μεγάλη ποίηση, αν όχι αυτό που κατορθώνει εδώ ο ταπεινός μαντινοδολόγος, να ποιεί, να δημιουργεί αυτό που ονομάζει, είτε πρόκειται για τοπίο, είτε για ανθρώπινο βλέμμα, είτε για τον έρωτα, είτε για τον κόσμο. Ναι, η ποίηση ποιεί αγάπη, ποιεί κόσμο, ανθρώπινη τάξη. Αυτό ήταν το ήθος ενός αρχαϊκού κριτικού και αξίζει να το ζηλέψουμε οι περισσότεροι από εμάς τους προοδευτικούς και τόσο πολιτισμένους. Και όταν ο Γιώργης Μαρκάκης διασώζει την παράδοση αυτού του ήθους, προσφέρει μία ανατίμητη δωρεά σε όλους μας. Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν, σβήνουμε ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον, έλεγε σοφά ο Σεφέρης. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Όταν όμως έχουμε σβήσει τόσα κομμάτια και από τις δύο μεριές, το πιο επίγον δεν είναι πια η συντήρηση του παρελθόντος, αλλά ο αγώνας να αφουγκραστούμε ό,τι μένει μέσα μας ζωντανό από το ήθος των προγόνων μας. Όχι για να γυρίσουμε πίσω, αυτό είναι και ανεπιθύμητο και εντελώς αδύνατο, αλλά για να συναισθανθούμε πιο βαθιά τι στραβό δρόμο έχει πάρει ένας κόσμος που ρημάζει τη φύση, θεοποιεί το χρήμα και τη δύναμη, τρέφει τη βία και τον πόλεμο και μετατρέπει τον άνθρωπο σε μηχανή, ο δικός μας, σημερινός μας κόσμος, που πάει κάθε τόσο να βυθιστεί στο χάος. Και να σκεφτούμε με ποιον τρόπο η χαμένη χάρη και η αυθόρμητη σοφία των πρωτόγονων γιαγιάδων και παππούδων μας, κάτι από τις οποίες κυκλοφορεί πάντα και στις δικές μας φλέβες, θα μπορούσαν να γονιμοποιήσουν ένα πιο ανθρώπινο τρόπο ζωής, ένα τρόπο που θα είχε για πηξίδα το σεβασμό του μέτρου, την αλληλεγγύη, τη δικαιοσύνη και την αναζήτηση της ομορφιάς. Αυτή είναι, πιστεύω, η παρακαταθήκη που άφησε ο Γιώργης Μαρκάκης σε όλους μας και πρώτα-πρώτα στα αγαπημένα του παιδιά και γόνια και σε κάθε γενιά που έρχεται. Το άθλημα είναι δύσκολο, αλλά δεν υπάρχει ωραιότερο. Γιάννης Κιουρτσάκης. Αφού ακούσαμε το σοφό φίλο του Γιώργη Μαρκάκη αλλά και τη Στέλη στο Γιάννη Κιουρτσάκη, ήρθε νομίζω η ώρα να πάρει το ποτάμι και να ακούσετε την απάντηση στον αστυνομικό ερώτημα που είχα θέσει πριν. Τίνος είναι οι μαντινιάδες του διηγήματος. Σημειώστε βέβαια ότι είναι μόνο η δικιά μου εκδοχή. Ξεκινώντας από τη βεβαιότητα πως είναι του Μπρόκα, πέρασα στο 70-30 να είναι του Μπρόκα και μετά από τη χρησμική αμφισημία της Μέρης Μπαριτάκη με το Θουκυδίδη και τον Περικλή, κατέληξα. Σέρλοκ Χόλμς στη λύση του ενίγματος ήταν ο συντοπίτης του Μπρόκα, φίλος και κουμπάρος μου, ο Μιχάλης ο Παπαδάκης, που μου είπε το αφοπλιστικό: «Αν αυτές ήταν μαντινιάδες του Μπρόκα, θα τις ξέραμε στο χωριό». Για να συμπληρώσει: «Εξάλλου το ύφος τους διαφέρει από του Μπρόκα». Κατάλαβα πως εννοεί ότι είναι ένα τόνο πιο λόγιο. Ο Γιώργης Μαρκάκης έπλασε τούτο το Ευαγγέλιο του Μπρόκα για να προτείνει τη δική του ιδανική πολιτεία ή μάλλον ιδανική κοινωνία, ιδανικό χωριό, που όμως σε αντίθεση με τον Πλάτωνα και τους Ευαγγελιστές μοιάζει τόσο αληθοφανές, τόσο πιστικό, και όπου οι ηγέτες αυτού του χωριού είχαν ως κύριο ηγετικό προσόν να ξέρουν να μιλούν σοφά και γουστόζικα, όπως ήξερε ο Γιώργης ο Μαρκάκης, όπως ήξερε ο Γιάννης Ρεϊζάκης, ο Μπρόκας. Ο Γιώργης Μαρκάκης καταξιώνει την έννοια του ανθρώπου ως κοινωνικού όντος, που περηφανεύεται αναδεικνύοντας τα κάλλη της κοινωνίας του χωριού, των απλών ανθρώπων του, προσυπογράφοντας τη σεφερική ρίση: «Είναι πολλών ανθρώπων έργα τα λόγια μας». Όμως, αρκετά είπα για το αστυνομικό δίηγημα, επανάφερε μας την τάξη, Κατερίνα. Μάλιστα, Αντωνάκη μας. Δεν είναι μόνο η αγωνία που μας φύτεψε,
από την αρχή του βιβλίου που θεριεύει και φουντώνει στη συνέχεια, αλλά έχει κι άλλα όπλα στη φαρέτρα του ο συγγραφέας, έχει κι άλλα υφάδια στο εργοχειρό του. Ξεκινά από το τέλος, τον κύκλο της ζωής, από το νεκροταφείο του χωριού. Περνά από μια ολάνθιστη αυλή, από μωρά που θα γεννηθούν και φτάνει πάλι στο εφήμερο του βίου, αφού υπογραμμίσει την αξία του γραπτού λόγου που μένει. Ο κύκλος της ζωής μέσα σε λίγες σελίδες. Ο πολυτάλαντος συγγραφέας μας μπαίνει στα χωράφια της φιλοσοφίας και της ψυχολογίας για να βρει εργαλεία να δέσει στιβαρά τα νήματά του. Αλήθεια, με πόση μαεστρία τολμά να χτυπήσει την πιο ευαίσθητη χορδή της κάθε γυναίκας, τη μητρότητα, χρησιμοποιώντας σαν πένα για να δονήσει αυτή τη χορδή τη γούρνα που χτίζει ο Μπρόκας. Γιατί μπορεί σε πρώτο επίπεδο να είναι ένα υπέροχο ψυχογράφημα, αλλά μέσα, βαθιά στην απλοϊκότητά του, κρύβει όλα τα μηνύματα, όλες τις αρετές της ζωής, ακόμα και το σύντομο του βίου. Πότε βγαίνει στον αφρό η λογοτεχνία, πότε επικρατεί η φιλοσοφία, πότε η κοινωνιολογία κάνει κουμάντο, πότε η ψυχολογία κρατά τα ηνία και πάντα η λαογραφία μας συνεπέρνει. Και όλα αυτά καταφέρνει ο εμπνευσμένος συγγραφέας Γιώργης Μαρκάκης να τα συνδυάσει αριστοτεχνικά, με μια ζωντανή γλώσσα που αποδίδει επακριβώς όλα τα νοήματα και συναισθήματα, αλλά και το υπέροχο πλέξιμο της πλοκής του, παίζοντας ταυτόχρονα και με την τεχνική της αποπλάνησης, χωρίς όμως να απομακρυνθεί καθόλου από τον αρχικό του σκοπό. Και οι παραλληλισμοί συνεχίζονται, φέρνοντας στο νου μας, εκτός από τους χαιρετισμούς της Παναγιάς, το 15σύλλαβο του Κορνάρου και την καντάδα του Ερωτόκριτου στην Αρετούσα. Μήπως από τα λόγια και τα τραγούδια δεν τον αγάπησε κι αυτή. Μόνο που στην περίπτωσή τους η καντάδα γινόταν κρυφά, ενώ εδώ τα λόγια, οι μαντινιάδες, λέγονται δημόσια στο καφενείο και απευθύνονται έμεσα στο αντικείμενο του πόθου, γνωρίζοντας όμως πώς θα τις μεταφερθούν κατά γράμμα. Μα στο νου μου ξέρετε τι άλλο φαντάζει. Μια ομυρική εικόνα. Κόσμος μαζεμένος γύρω από τον τυφλό ποιητή τον Όμηρο, να τον ακούν μαγεμένοι να παγγέλει κατορθώματα ηρώων. Έτσι και τώρα οι χωριανοί, μαζεμένοι στο καφενείο του Νικολή, ακούνε τον Μπρόκα να παγγέλει τους στίχους του. Κάτι που δεν γίνεται στις μέρες μας, αφού τώρα πια μαζευόμαστε κάπου και οργανωμένα όπως την παρουσίαση ενός βιβλίου κάποιοι μιλάνε. Πώς είναι ένα σύριαλ με επεισόδια σε συνέχειες, κάτι τέτοιο. Πώς είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται τμηματικά, κάπως έτσι. Η αγωνία διαδέχεται την αρχική περιέργεια των χωριανών και μια ολόκληρη κοινωνία ζωντανεύει, ένα χωριό παίρνει φωτιά σαν και το είχαν ψεκασμένο με απείρη. Ξεφεύγει από τα καθημερινά, τα τετριμένα και παίζει σημαντικό καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την αρχαία τραγωδία. Οι φίλοι του, ο χορός που συγκοντάρει και προτρέπει στην εξέλιξη της ιστορίας. Ένα ολοζώντανο γαϊτανάκι όλη του τουρλωτή, στο κέντρο συγγραφέας μας τοποθετεί τον Μπρόκα και γύρω όλοι οι κάτοικοι να χορεύουν στο ρυθμό των καθημερινών εφάνταστων μαντινάδων του. Λοιπόν, αλλαγή σκηνικού, να έρθουν οι δύο μπροκάκηδες, ο Μιχάλης και ο Γιάννης και να γίνουμε εδώ το καφενείο της τουρλωτής. Αντώνη, μισό λεπτό να πω ότι έτσι θα επιτείνουμε το αστυνομικό ένιγμα το οποίο έχει ήδη θέσει και μάλιστα όχι μόνο εμείς, αλλά συμπροταγωνίστρια απόψε δεν είναι μόνο συμπροταγωνίστριες οι δύο κόρες του Μπρόκα, αλλά είναι και μία μύγα η οποία περιφέρεται εδώ επίσης. Δύο μύγες, λοιπόν, όσες και οι κόρες που μιλάνε στο δίγημα. Ακούω λοιπόν, ακούω. Αλφα. Από το αλφα βάνω αρχή να βγω στην κεφαλίτζη, να πω όλα τα χαρίσματα που έχει στο κορμίτζι. Βήτα. Βαθιά είναι τα μάτια τζι και του πελάου μοιάζουν. Πιο δυνατά. Βαθιά είναι τα μάτια τζι και του πελάου μοιάζουν. Τη μια φουρτίνα δέρνητα, την άλλη χάδια τάζουν. Γάμα. Για φρύδια τσίδω και ο Θεός πλεμένο. Για φρύδια τσίδω και ο Θεός πλεμένο γαϊτάνι. Και από τα δίτρο ζένεται και τα άγρια όρη πιάνει. Βέρτα. Δεν είδανε τα μάτια μου ως σαν τα μάγουλάτζι.
ρόδα που μοσχοβολούν στο κάθε σάλεμάτσι. Πιτρίκιο Μιχάλης, έψιλον. Επήρανε μου τον τονού τα δύο γλυκά τζιχίλια, που τα φιλήσει αθάνατος θα ζήσει χρόνια χίλια. Ζαλίζομαι θα στις αν θυμηθώ και το λαιμό εκείνο που είναι ψηλός, που είναι λιγνός, σαν του μαγιού το κρίνο. Ήφυγα από την κεφαλή και πάω παρακάτω να πω για το κορμάτσιτσι, το μουσκομυροδάτο. Θα ήθελα να είμαι στάμνατζι, στον ώμο τζι να μέχει και το νερό να τα ντουκλά, τον κόρφο τζι να βρέχει. Ζορίζει το πράγμα, μόνο θα βάλω τα γυαλιά τώρα. Η ντάπα για τον κόρφοτζι και παίξαν οι βασμοί μου και είχασα τον ύπνο μου και την αναπαή μου. Κάπα! Κι αν μπεις για τα βιτζάκια τζι, τα κυτρολεμονάκια που τα έχει κλάσει ο ποιος για χάδια και κανάκια. Λάβα! Λάβα και λόχι και φωτιά θα κάψουνε τα χέρια που μια βραδιά θα αγγίξουνε τα διότζι περιστέρια. Μη! Μες στη φωλιάντος τη ζεστή, την πουπουλοστρωμένη και νάγκιζα τη ρόγαντος που χάδια περιμένει. Πέρτη, ο Μιχάλης, νι! Να έχει αυτή τη θύμηση, να την ανεστοράτε, μέρα να μην καταλαγιά, νύχτα να μην κοιμάται. Ξενούσεις τούτο τον καημό να έχει να κουλατρίζει και ανελωμένος καθαργά στις στράτες να γυρίζει. Ολιμερή στη μυρωδιά του κόρφου τζιμυρίζει και τσαχαρά άλλη κιαμιά στον κόσμο δεν γνωρίζει. Πριχού πιο κάτω κατεβώ να πω και για τα χέρια παπλώνουν τσαπαλά μες τους και πέφτουνε αστέρια. Εφτάξαμε Παρασκευή. Βρομπαζιάννης, ρο. Ρόγδι στετώνε το κορμί κι μέση δαχτυλίδι κι ό,τι κι αν κάνει, κι ό,τι πει είναι του χωριού πρέπει. Σημά. Σ' ό,τι είναι από τον αφαλό ως το γόνατο από πάνω το προσπερνώ γλίγορα, κουβέντα άλλη δεν κάνω. Τα. Τόπος με λαγκαδιά βαθιά και μαύρα χοινοπόδια, πουλί περνώ από πάνω του και φτάνω εγώ στα πόδια. Το ύψιλον όμως, θα το πω την άλλη μέρα. Όχι, αγωνία, ήρθε η άλλη μέρα, Σάββατο, ο Μιχάλης, ύψιλον. Υπήρχαν, λένε οι παλιοί, θεές αγαλματένιες που εβάλανε στα πόδια τους τους άντρες μες στις έγνοιες. Φουστάνι όμως κοντουλό, η παγαπό δεν βάνει και άλλο από τον αστράγαλα στο μπόδατζι δεν βάνει. Χαράστον όπως όμως που τη δει να προπατεί στο δρόμο σαν πέρδικα στραταριστά με το σταμνί στο νόμο. Ψάχνετε πιάνε παγαπό και πια περνώ πολλιώρα. Μα δε θε βρέτη. Να την πω. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ω Θεέ μου, κάμε έλεος τη ζάλη που με πιάνει, άμα τη δω στην εκκλησά με το λαδί φουστάνι. Και εκεί καταλαβαίνουν οι χωριανοί λοιπόν ποια είναι αυτή με το λαδί φουστάνι το σκολιανό. «Ο καθής και τα όπλα του», είπε ο Ηλίτης. «Και το όπλο του Μπρόκα δεν είναι άλλο από το ταλέντο του. Το γνωρίζει, το κατέχει, είναι σίγουρος, βέβαιος, έξυπνος, το εκπέμπει. Είναι περήφανος για την τέχνη του. Γι' αυτό και κάνει σκόνη την εμφάνιση που έχει μπροστά στη δύναμη των λόγων του, μπροστά στη δύναμη της Μαντινιάδας». Τελικά, φίλες και φίλοι, η τέχνη του λόγου και εμπροκειμένου οι Μαντινιάδες βρίσκουν υπόγειες διαδρομές να συντεριάξουν τα τέριαστα. Τον άσχημο στη μορφή Μπρόκα και την όμορφη Μαρουλιό. Χρειάζεται μάλλον η ενέργεια του θαυμασμού
για να ανθίζει η ζωή. Και είναι αλήθεια πως μέσα στις μαντινάδες, όπως και στην ποίηση, μας εμπνέει ο υπερβατικός χρόνος. Παίζει μαζί μας και εκεί που μας φθείρει, εκεί μας πλουτίζει. Πώς να γεράσεις έτσι? Και αυτό ο εξαίρετος συγγραφέας μας δείχνει να το κατέχει καλά, καθώς εντέχνος εμπλέκει μέσα στο βιβλίο και τις δικές του απόψεις για τη μαντινάδα. Οδεύοντας προς το τέλος της εκδήλωσής μας, επιτρέψτε μας δύο πιο προσωπικά σχόλια. Αντώνη, θες να ξεκινήσεις εσύ? Ο Γιώργης Μαρκάκης υπήρξε και παραμένει παράδειγμα για μένα. Επιτρέψτε μου λοιπόν, φτάνοντας προς το τέλος, να σας εκμυστηρευτώ κάτι, μια κοινωνική πικρία που ο αναρχικός άρχον των συνειρμών μου συνδύασε παρηγορητικά με τον τιμόμενο. Θυμάστε, πιστεύω, οι παλιότεροι πως αρκετοί συμπολίτες μας και εγώ ανάμεσά τους είχαμε κατηγορηθεί ότι εμποδίσαμε την πρόοδο του τόπου εναντιονόμενοι στους σχεδιασμούς μιας υποτιθέμενης μεγάλης εταιρείας. Το όνομα της εταιρείας που οι περισσότεροι την εκθίαζαν ξεκινούσε με το αγγλικό γράμμα L. Άκουγα λοιπόν το αγγλικό L και εγώ το συνέκρινα με το ελληνικό λάμδα, με την εταιρεία, συγγνώμη, το μουσείο του Μαρκάκη, το Λιχνοστάτη, όπου επένδυσε ό,τι έβγαλε από την ιατρική, όπου ενέπνευσε και το γιο του το Γιάννη να το συνδράμει, μοιασκώντας τη δικηγορία. Έτσι, εδώ και αρκετά χρόνια, χιλιάδες πολίτες, Έλληνες και ξένοι, μαθητές και ηλικιωμένοι, μπορούν να γεύονται τον υπέροχο πολιτισμό της Κρήτης με τον μοναδικό τρόπο που τους τον παραδίδει το πολυβραβευμένο μουσείο. Και σήμερα όμως, ο Γιώργης Μαρκάκης συνεχίζει να είναι παράδειγμά μου στην προσπάθεια που κάνουμε στη στέγη, την οποία ένας άλλος Γιώργης ίδρυσε, ο Γιώργος Γαλανάκης με την Αλίκη, επενδύοντας και αυτός στον πολιτισμό το περίσευμά του. Πιστεύω πως χρόνο το χρόνο θα μπορέσει η στέγη να ακολουθήσει τα βήματα του Λιχνοστάτη. Βήματα, είπα, κι άλλο συνειρμός. Σιτία, Ηράκλειο, Μαρκάκης, Κορνάδος. Τυχερίως γνωρίσαμε και συναναστραφήκαμε αυτό τον υπέροχο, άμεσο, απλό, αυθεντικό, αληθινό, φωτισμένο άνθρωπο, το Γιώργη Μαρκάκη, που ενώ έφυγε, εξακολουθεί να ζει μέσα από τα έργα που χάρισε και μας άφησε παρακαταθήκη, και δεν είναι λίγα. Έχει δε επάξιους συνεχιστές στο έργο του τα ίδια τα παιδιά του. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας την πρώτη μου εμπειρία με τον γιατρό Μαρκάκη. Είμαι μαθήτρια πρώτης τάξης γυμνασίου. Δεν βλέπω καλά και πρέπει μάλλον να φορέσω γυαλιά λόγω μοιοπίας. Ο πατέρας μου με πηγαίνει εκεί που πήγαινε όλη η οικογένεια, στο Ηράκλειο, στον οφθαλμίατρο Μαρκάκη. Εγώ πολύ αγχωμένη, είχαμε περάσει και μια οδύσσια να φτάσουμε το καιρό εκείνο. Αγχωμένη, μπερδεμένη, χαμένη που θα φορούσα κι εγώ γυαλιά, βλέπω μπροστά μου ένα καλοσυνάτο άνθρωπο να με πιάνει από το χέρι και να μου λέει: «Μη φοβάσαι, εγώ θα σε βοηθήσω να δεις τον κόσμο με άλλα μάτια». Μεγάλη πια κατάλαβα το βαθύτερο νόημα των λόγων του, αφού αυτός ο λευκοφόρος τη διάνοια άνθρωπος, μέχρι το τέλος του, ενεργός και ακμαίος, με τα γραφούμενά του, με τη γλαφυρή πένα, με την κοφτερή ματιά και τις ξεκάθαρες απόψεις, με τη βαθιά του αγάπη για τα ήθη, τα έθιμα και την παράδοση της Κρήτης μας, με τη στάση ζωής του, όντως με έκανε να δω τον κόσμο με άλλα μάτια. Είμαι σίγουρη πως απόψε κάπου εδώ γύρω είναι και μας παρακολουθεί με τα δυο πανέξυπνα λαμπερά του μάτια να γελάνε ολόγιωμα στη δύση τους από το χρόνο με ζωή και γλύκα, έχοντας απολαύσει τους κόπους της ζωής του πλήρης. Θαρώ πως αν για λίγο ησυχάσουμε και αφού γκραστούμε, θα τον ακούσουμε να μας ψιθυρίζει: «Το κάθε πράγμα στον κόσμο τούτο αξίζει τόσο όσο το αγάπησες». Σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν σας χαιρετήσουμε, έχει
έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ένα συγχωριανό του Μπρόκα, το Μανώλη το Γλεζάκι, που θέλει να πει δύο λόγια. Και αν κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους οργανωτές, τον Γιάννη τον Μαρκάκη, τους υπόλοιπους, γιατί με συγκινήσανε τα λόγια τους για το Μακαρίτο. Για το 16 μας έδωσε το μηνύμα της θυγατέρας και είχαμε στυπάει στο αυτό. Για τον Μπρόκα ήταν να πω, με, από παιδί το είχα γνωρίσει και πήγαινα δίπλα με το κοντό πατελονάκι που έπαιζε το τιάμο. Και λέει, Γλεζάκι, έλα πάει. Δεν είναι δουλειά σου, πάει σε τούτα τα πράγματα, να μάθεις τα μαθήματά σου και μετά. Εγώ παρακολουθούσα. Έρχεται η εποχή, είχαμε και αστυνομία, δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Και λέει, 18 χρόνια, λέει, δεν μπαίνεις, πρέπει να είσαι απόστρατος. Το 63 λοιπόν γύρισα από το στρατό με το αυτό και πάω και χάμε στο Γιάννη του Δημήτρη το καφενείο. Ρε, Μπαρμπαγιάννη, καλώς το Μαρολιό, καλώς πολίτης παιδί μου. Λέω, μου έχεις τάξει να παίξουμε τσάμου. Λέει, έλα πάμε και από πίσω στο γονιδάκι από πίσω και παίξαμε το Νικολή, πώς το λένε, του Μαθαίο Γιάννη, του Μαθαίο, το Νικολή του Μαθαίο. Εγώ αυτός και ο Μπρόκας, ναι, με γέλασε γιατί πάντοτε τη γελούσε. Άμεσα σε πολύ λόγο τώρα, ήρθα μετάθεση από την τράπεζα το 67 επαχάμε και πήγαινα στην Τουρλωτή. Επαχάμε το πλητήριο, είπαινε μόνο κουστούμια και πατελόνια, αλλά τα ποχδίσα, τα πήγαινα στην Τουρλωτή στη σκάφη. Τα τελευταία είδα τον Μπρόκα, το Μακαρίτη, 69 με 70 ήταν αυτός που έδανε το 73 και μου λέει, πού πας Γλεζάκι, λέω, βαστό, είδα βαστάς. Λέω, αποκτήσα να πάω στη μάνα μου, να πτυγινή, κάτσε να σε παίξω ένα τσάμο με το Μαστρομίχαλο. Είχε καφενείο ο Μαστρομίχαλος και καθίζομαι και παίζομαι πάλι. Μ' αγκάλιαζε πάντοτε, μικρό, και μου λέει, έλα Γλεζού Μανώλη. Τέλος πάντων, λέω του πατέρα μια φορά, μα για να σ' αγαπάτσα ο Μπρόκας. Λέω, έτσι, λέει, γιατί όταν ήμουν 14 χρονών, επήγα, αυτό ήταν το 15 γεννημένο, μαζί με το γιο του Μιχάλη, το Μιχάλη, το γιο του Μπρόκα. Και τον πάω να σκάψω, λέει, τα μπέλη, 14 χρονών, και με θωρώ τον Μπροκάκι και μου λέει, πω πας μωρέ κοπέκι. Λέει, πάω να σκάψω στα μέγιστα τα μπέλη. Λέει, κοίτα βαστά στο σακούλι. Ένα παγουράκι νερό μου βάλανε. Και λέει, κάτσε στον παστούνι ο Μπρόκας και του λέει, εσύ δεν είσαι που βγάζεις την παντελιά σου, λέει, ο κύρις μου. Λέει, ναι, λέει, για πέμπω και εμένα μια. Λέει, ο Γιάννης είναι μελαμψός, ο σαν το τρυποπούλι. Και βάνανε του κέφτερο στην πλάτη το σακούλι. Έρχονται τα πράγματα, θα πάει στη Κοπανίστρες που είπες προηγουμένως. Έχουμε υπό κάτω της Κοπανίστρες, έχω κι εγώ. Επίσης λοιπόν και καλούργιζε και χάμιζε και έπουγε το γυνί, ήταν μουλωμένος και πετάτε από το πιο πέρα, δεν είχα το ο Λεντής ήταν, δεν είχα το ποιος ήταν. Και του λέει, δεν κάνεις τα ξάρεφε. Λέει, δεν με θωρείς, πάει οργώνω. Λέει, μια μαντινιάδα θα σου πω και απάντηση να δώσεις. Πολλά κοντίνη έσχερη και δάσο καμπουρώσεις. Λέει, έχονται την απάντηση έτοιμη, τσίδω κάτι. Μακράτωνε και μου σπάσε, μα μετακάρφωσά τη. Έχει πολλές. Τέλος πάντων, τα τελευταία είδες για μια γελάδα που γράφει που είπε εδώ και το αυτό και πήρε την κατσίκα. Αυτός δεν μπορεί πιο να αρμέζει και να πούμε και κάνα καλαμπούρια, τι έλεγε όλο τέτοια σχέση και αυτός. Και φωνάξανε το Σκηνά, το Μανώλη. Αυτός δεν είχε δόντια, ήταν σαν μίλιο τσεβδά. Επίε λοιπόν την ώρα που έρμεζε την κατσίκα, ήταν η Κατίνα, η τελευταία κόρη του Μπρόκα και παρακολουθούσε. Και την ώρα που έρμεζε, επί ένα γουρούνι θηλυκό. Και του έκανε ούτια να τη βάλει, ούτια. Γιατί το. Μην το πειράζει, βέβαια το γουρούνι του λέει Κατίνα, και μετά μου πατά σου άξιο μα δώσω και το πουλί του λέει, ωραία, δεν μου είναι το δικό σου. Και λέει, το δικό μου δεν είναι για τα δόντια σου. Λέει, δεν είναι για τα δόντια μου, δεν είναι μόνο για την τσολή μου. Έχει πολλά να πούμε. Τα τελευταία όταν εγέρασε να πούμε πήγε και το λέει ποθένει ο Μπρόκας, ποθένει. Λέει σοβαρά, λέει πάμε τον εδώ με. Εγώ δεν ήτσε τώρα και δεν είχα πάει. Πάει λοιπόν και ο Χριστοδουλάης, πήγανε πολύ, μακάρι αυτός πρόσφατα μας έφυγε.
Και λέει, ωραία, Ζάνη, καλά, σε μια χαρά σε. Αλλά και την ώρα του νίγανε το στόμα, άνοιξε το κουτάλι, μπαμπά, να σε ταΐσαμε. Και λέει, καλά σε, και τάσεις και 400. Βγάνεις ακόμη μαντινιά, λέει, και με δεν βγάνω. Λέει, από εμάς μια, λέει, του λέει, με πιάνει, Ζάνη, όχι, άλλη είναι κοινιά, λέει, τρώγω και πίνω φίλοι μου, μα με βαστά μια ζάλη. Γιατί δεν τρώγα μοναχός, μα με ταΐζουν άλλοι. Ποιος άνθρωπος μη ζήτησε από το Θεό μια χάρη, πάλι να με ξανάνιωνε ως νιώνει το φεγγάρι. Κι άκουσε να ξανάνιωνε ως νιώνει το φεγγάρι, κάθε μήνα χάνεται, μα φανερώνει πάλι. Τα τελευταία που πήγαινα, έχω τον αδερφό μου παραδίπλα, το Μακαρίτη, πήγαινα και ήταν το Ρινιό, ήταν το 22 γεννημένη και έφευγα από την Εκκλησία. Πήγαινα στον αδερφό μου και καθόταν έτσι στην αυλή που απόξω και λέω, ας πάω να τις μιλήσω. Και λέει, λέω, είτε κάνεις, Ρινιό, είτε κάνεις, Ειρήνη, τι λέει. Λέει, καλά να σε δω, καλά, καλά. Ο Μανούσιο, λες, εσύ, σε λέει, έλα, ντράκι, μου, να σε φιλήσω και μη φύγε. Γιατί αγάπα στον πατέρα μου, λέει, και αυτό σε τρελαινόταν. Λοιπόν, να μην σε λέω αυτό, έχω πολλά, αλλά δεν πέρα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μιχάλης κάνει το τελευταίο, ο Μιχάλης κάνει κάθε χρόνο έκθεση. Πάω μια ημέρα, ήταν τελευταία μέρα που έκανε και δεν ήταν κανένα στο καφενείο, μόνο ο Μιχάλης. Λέω, ρε, πάει ρε, πού τσίμηκες εσύ στις φωτογραφίες του Φραγκούλη, του Μανώλη, τον πατέρα, ας πούμε, το 1819-20, ξέρω πότε τον. Και μου λέει, γράψε μετά και μένα μια μαντινιάδα και. Λέω, πήνε και να το σκεφτώ, λέει, βάλε μια αυτή και γράψε μου. Γράφω λοιπόν, μεγάλο στάσορο της, θυμηθώ, μεγάλο προτέρημα πήρες από τον πλάστη και είναι το έργο σου γλυκό σαν του ζαχαροπλάστη. Έτσι, λοιπόν. Ζαχαροπλάστη ποιος ήταν? Ο ποτήρης σου. Λοιπόν, μπράβο, ο Μωρέος ο Μιχάλης, ε. Όλοι, ήταν αυτό. Εγώ κατενθουσιάστηκα πραγματικά, ήθελα να έρθουν κι άλλοι του Λωτιανοί να τα ακούσουν, ήτανε. Ακούμε τα παγκέρια, το κάνουμε. Α, μου το είπε ο Μιχάλης, μου το είπε. Πάντως ήτανε πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να σας πούμε ότι το βιβλίο υπάρχει στο χώρο εδώ, αν θέλετε να το προμηθευτείτε. Καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε πολύ.